Γεια σας παιδιά και πάλι. Στο βίντεο αυτό θα ξεκινήσουμε με την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Μεταβαλλόμενη, καταρχάς λέει ευθύγραμμη. Ευθύγραμμη σημαίνει ότι η τροχιά είναι πάλι ευθεία γραμμή. Μεταβαλλόμενη σημαίνει ότι μεταβάλλεται κάποιος. Ποιος λέτε να μεταβάλλεται? Μεταβάλλεται η ταχύτητα. Ομαλά μεταβαλλόμενη, που σημαίνει ότι η ταχύτητα μεταβάλλεται με έναν σταθερό τρόπο. Δηλαδή, κάθε ένα δευτερόλεπτο έχουμε ίδια μεταβολή στην ταχύτητα. Για να μας το εκφράσει όμως αυτό, την μεταβολή της ταχύτητας, για να εκφραστούμε πάνω σε αυτό, χρειαζόμαστε ένα καινούριο μέγεθος. Το νέο μας αυτό μέγεθος λέγεται επιτάχυνση. Την επιτάχυνση, λοιπόν, πώς την ορίζουμε? Την ορίζουμε ως εξής. Ας πούμε ότι κάποια χρονική στιγμή ένα κινητό έχει την ταχύτητα V1. Κινείται πάνω σε μια ευθεία γραμμή και έχει την ταχύτητα V1. Κάποια άλλη χρονική στιγμή έχει την ταχύτητα V2. Αυτά είναι διανύσματα φυσικά και εμείς μας νοιάζει να δούμε πόσο μεταβλήθηκε η ταχύτητα από V1 έως V2 μέσα σε ορισμένο χρόνο. Δηλαδή, έχουμε μία μεταβολή της ταχύτητας ΔΒ, που είναι V2 μείον V1, μέσα σε ορισμένο χρόνο ΔΤ, που είναι T2 μείον T1. Καθότι, εδώ η χρονική στιγμή είναι T1 και εκεί η χρονική στιγμή είναι T2. Για να εκφράσουμε, λοιπόν, παιδιά, το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα, έχουμε το καινούργιο μας μέγεθος, που λέγεται επιτάχυνση. Η επιτάχυνση, λοιπόν, α, είναι το πηλίκο ΔΒ προς ΔΤ, δηλαδή είναι V2 μείον V1 προς T2 μείον T1. Σε τι μονάδες μετριέται, αφού η ταχύτητα μετριέται σε μέτρα ανά σεκόντα και ο χρόνος σε σεκόντ, το πηλίκο μας δίνει μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Αυτές είναι, λοιπόν, οι μονάδες της επιτάχυνσης. Σαν μέγεθος είναι, είπαμε, διανυσματικό και έχει τη διεύθυνση και τη φορά της μεταβολής της ταχύτητας. Ας πάμε, λοιπόν, τον ορισμό από την αρχή. Είναι ένα φυσικό διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο το πηλίκο της μεταβολής της ταχύτητας δια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Διεύθυνση, τη διεύθυνση της μεταβολής της ταχύτητας και φορά την ίδια. Έτσι, λοιπόν, που λέτε, παιδιά μου, το γενναίο μας μέγεθος είναι εδώ για να το μελετήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα εκφράσουμε την ταχύτητα του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο. Και επίσης τη θέση του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο. Δηλαδή, να βγάλουμε τις εξώσεις κίνησης. Για να δούμε πώς θα τις μελετήσουμε, λοιπόν, αυτές τις εξώσεις κίνησης. Η επιτάχυνση, αν γράψουμε το μέτρο, που είναι ΔΙ προς ΔΤ, είναι, λοιπόν, U πλην U0 προς T πλην T0. Θεωρούμε ότι τη χρονική στιγμή, αν θεωρήσουμε τη χρονική στιγμή 0, ότι η ταχύτητα είναι 0, τότε θα προκύψει η απλή σχέση α ίσον V προς T, που την έχετε ξαναδεί. Όμως, δεν είναι αυτό απαραίτητο να συμβαίνει. Μπορεί κάλλιστα την αρχή χρονική στιγμή 0 το κινητό μας να έχει ήδη μία αρχή ταχύτητα. Για να δούμε, λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή θα κάνουμε τα εξής. Θα θεωρήσουμε ότι σαν χρονική στιγμή 0 μόνο αυτήν θα τη βάλουμε σαν 0, δηλαδή αυτό θα το μηδενίσουμε, και έτσι θα έχουμε τη σχέση α ίσον u πλην u0 προς t. Από εδώ τώρα, αν πολλαπλασιάσουμε χ αστή, θα έχουμε ότι u πλην u0 ίσον με α επί t, και κατόπιν, αν λύσουμε ως προς την ταχύτητα, θα έχουμε ότι η ταχύτητα είναι αρχική ταχύτητα συν α επί t. Έτσι, λοιπόν, προκύπτει η πρώτη μας σχέση που μας δείχνει ταχύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο. Όλα αυτά στην ομαλά επιταχυνόμενη, στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Τώρα χρειαζόμαστε μία σχέση, βεβαίως, η οποία να μας δίνει την θέση με το χρόνο. Αυτό, παιδιά μου, όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο. Για να κάνουμε ένα διάγραμμα, λοιπόν, ταχύτητας με χρόνο. Στο διάγραμμα αυτό ταχύτητας με χρόνο θα ξεκινήσουμε. Πώς θα κάνουμε αυτή τη γραφική παράσταση?
Η ταχύτητα ξεκινάει και τη χρονική στιγμή 0, όπως είπαμε, έχει ταχύτητα V0, ενώ κάποια άλλη χρονική στιγμή T έχει μία ταχύτητα που είναι V. Έτσι λοιπόν η ταχύτητα του να βάλετε από εκεί ως εκεί. Εγώ εδώ τώρα έκανα το διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο. Η ταχύτητα με το χρόνο ακολουθεί αυτό εδώ το διάγραμμα. Ποιος είναι η μετατόπιση? Πού είναι η μετατόπιση? Η μετατόπιση, θυμάστε σε προηγούμενο βίντεο τι είπαμε? Είπαμε ότι είναι το εμβαδό κάτω από το διάγραμμα VT. Δηλαδή είναι αυτό εδώ το εμβαδό. Και πώς θα το υπολογίσουμε αυτό το εμβαδό? Αυτό το εμβαδό είναι βάση μεγάλη και βάση μικρή επί ύψος και δια 2. Δηλαδή αυτό, παιδιά, είναι ένα τραπέζιο ξαπλωμένο έτσι. Είναι ένα τραπέζιο κάπως έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η βάση μεγάλη του, αυτή είναι η βάση μικρή του και αυτό είναι το ύψος του. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε το εμβαδό αυτού του τραπεζίου? Θα είναι ως εξής. Το χ το οποίο ψάχνουμε είναι η βάση μεγάλη U και η βάση μικρή U0. Διά 2 και επί τον χρόνο T. Δηλαδή θα είναι. Όμως, τι έχουμε πει από πριν? Το U δεν είναι U0 συν α επί T. Γράφουμε λοιπόν εδώ στον αριθμητή U0 συν α επί T συν ξανά U0 διά 2 και επί T. Ίσον λοιπόν. Θα κάνουμε την αναγωγή των δύο U0, θα είναι 2U0 συν α επί T διά 2 και επί T. Μετά θα διαιρέσουμε το κλάσμα σε δύο κλάσματα, δηλαδή θα γίνει U0 συν α επί T διά 2 και όλο επί T. Δηλαδή θα κάνουμε και την επιμεριστική, θα βγει U0T συν 1 δεύτερο α επί τ τετράγωνο. Αυτή λοιπόν, παιδιά μου, είναι η σχέση που μας δείχνει τη θέση του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο. Αυτή η σχέση μας έδειχνε την ταχύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο και αυτή η θέση μας δείχνει την θέση σε συνάρτηση με τον χρόνο. Έτσι λοιπόν προέκυψε η εξίσωση κίνησης του κινητού. Αυτή η εξίσωση, παιδιά μου, πρέπει να την προσέξουμε γιατί είναι δευτέρου βαθμού και η χρήση της χρειάζεται καλή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Θα πάμε τώρα εδώ να δούμε τα διαγράμματα που έχουμε στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, όπως είχαμε πει και πριν, θα έχουμε στην ομαλά επιταχυνόμενη μάλιστα, γιατί θα την ξεχωρίσουμε από την ομαλά επιβραδυνόμενη, θα έχουμε τα διαγράμματα επιτάχυνσης, ταχύτητας και θέσης. Ξεκινάμε λοιπόν με την επιτάχυνση. Τι κάνει η επιτάχυνση με τον χρόνο? Μα είπαμε ότι η επιτάχυνση σημαίνει σταθερή, γιατί έχουμε έναν σταθερό ρυθμό που μεταβάλλεται η ταχύτητα. Γι' αυτό και λέγεται ομαλά μεταβαλλόμενη. Η επιτάχυνση λοιπόν μένει σταθερή. Η α είναι σταθερή. Τι κάνει η ταχύτητα με τον χρόνο? Η ταχύτητα το είδαμε ήδη πριν το διάγραμμα και αυξάνεται ομαλά με τον χρόνο, δηλαδή είναι μια ευθεία γραμμή η οποία τέμνει τον άξονα των ταχυτήτων στην U0, όταν φυσικά τη χρονική στιγμή T ίσον 0 η ταχύτητα είναι ήδη U0. Αυτή είναι η αρχική μας ταχύτητα. Το U0 λέγεται αρχική ταχύτητα, ενώ το σκέτο U λέγεται τελική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν έχουμε την αρχική και την τελική ταχύτητα. Πώς είναι το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο? Ενώ πριν σχεδιάσαμε την εξίσωση U ίσον U0 συν α επί T, τώρα καλούμαστε να σχεδιάσουμε την εξίσωση Χ ίσον U0T συν 1 δεύτερο αT τετράγωνο. Αυτή, παιδιά μου, είναι δευτέρου βαθμού και όπως θα μάθετε λίγο παρακάτω στην άλγεβρά σας, έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Και μάλιστα, όσο μεγαλώνει το α, όσο μεγαλώνει η επιτάχυνση, αυτή τίνει προς τα πάνω. Αν μάλιστα δεν έχουμε και αρχική ταχύτητα, αν δεν τον έχουμε αυτόν τον παράγοντα, είναι πιο χαμηλή, δηλαδή πάει εκεί κάπου. Εδώ λοιπόν είναι όταν έχουμε το χ ίσον 1 δεύτερο α τ τετράγωνο, ενώ εκεί έχουμε το χ ίσον U0T συν 1 δεύτερο α τ τετράγωνο. Αυτό λοιπόν είναι το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. Θα
υπενθυμίσουμε εδώ κάποια πράγματα που τα οποία τα έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο βίντεο και λίγο πριν. Ότι κάποιες πληροφορίες. Τι πληροφορία μας δείχνει αυτό το διάγραμμα? Τι πληροφορία μας δείχνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου? Μας δείχνει την πληροφορία ότι αυτό το εμβαδό είναι όσο η μετατόπιση. Δηλαδή το εμβαδό κάτω από την ταχύτητα μας δείχνει τη μετατόπιση. Τι πληροφορία μας δείχνει το εμβαδό κάτω από την επιτάχυνση? Είναι λίγο ακραίο, αλλά να το έχουμε υπόψη μας. Ότι το εμβαδό αυτό μας δείχνει τη μεταβολή της ταχύτητας. Γιατί αφού το α είναι δέλτα U προς δέλτα T, τότε το δέλτα U είναι α επί δέλτα T. Δηλαδή η μεταβολή ταχύτητας είναι το γινόμενο της επιτάχυνσης α επί το χρονικό διάστημα δέλτα T. Δηλαδή αυτό το εμβαδό μας δείχνει την μεταβολή της ταχύτητας. Τώρα, θα σας πω και έναν πρακτικό, έτσι, ένα πρακτικό κολπάκι για να βρίσκετε κάποιες πληροφορίες από τα διαγράμματα. Έχουμε την επιτάχυνση, την ταχύτητα και τον χρόνο. Τι μας δείχνει, πώς από την επιτάχυνση βρίσκουμε την ταχύτητα, πώς δηλαδή από την επιτάχυνση θα βρούμε την ταχύτητα, πώς από την ταχύτητα αχ, πώς από την ταχύτητα θα βρούμε το χ, πώς από το χ βρίσκουμε το β και πώς από το β βρίσκουμε το α. Καταρχάς, α, u, χ. Από εκεί να βρω εκείνο, από εκεί να βρω εκείνο, από εκεί να βρω εκείνο, από εκεί να βρω εκείνο. Για να δω. Πώς βρίσκω την ταχύτητα από την θέση? Μα είναι απλό. Το u δεν είναι δέλτα χ γενικώς προς δέλτα t, η στιγμιαία ταχύτητα. Πώς βρίσκω από την ταχύτητα την επιτάχυνση? Η επιτάχυνση δεν είναι δέλτα u προς δέλτα t. Πώς βρίσκω από την επιτάχυνση την ταχύτητα? Για την ακρίβεια βρίσκω τη μεταβολή της ταχύτητας. Από το διάγραμμα. Δηλαδή το εμβαδό. Τι μας δίνει το εμβαδό του διαγράμματος όπως είδαμε εδώ? Μας δείχνει μεταβολή ταχύτητας. Πώς από το διάγραμμα ταχύτητας βρίσκω τη θέση, τη μετατόπιση? Από το εμβαδό διάγραμμα. Τι το εμβαδό, αν θέλετε γράψτε τα αυτά, είναι το εμβαδό κάτω από εδώ, τι μας δίνει παιδιά μου? Μας δείχνει την μετατόπιση χ. Έτσι λοιπόν, εμβαδό, εμβαδό, κλίση, κλίση. Αυτό το κολπάκι κρατήστε το, είναι μια καλή έτσι μεθόδευση. Σημειώστε το στο τετραδιάκι σας, κάντε pause, πηγαίνετε λίγο πίσω, ξαναγράψτε το, σημειώστε το και έχετε το υπόψη σας.